Die Kräuter und das Olivenöl sind unabdingbare Bestandteile sowohl der kretischen Ernährung als auch der kretischen Kultur. Mit diesen beiden im Zentrum entwickelte sich die kretische Küche, welche wir in unserer Forschung, wenn man bedenkt, dass der älteste Olivenbaum auf Kreta steht, macht es Sinn, dass es als die Essenz Kretas bezeichnet wird. Diese zwei Zutaten werden nicht nur beim Kochen verwendet, sondern spielten schon in vergangenen Epochen unter schwierigen Umständen eine Rolle. Unter diesen Umständen mussten die Menschen mit dem Guten zu kochen, die ihnen zur Verfügung standen. Dies hat zur Folge, dass die Rezepte bis heute nicht nur lecker, sondern auch einfach sind. Viele von uns sind glücklich darüber, ihre Großeltern beim Sammeln von Kräutern im Garten zu sehen und diese beim Mittagessen mit Wein zu kombinieren. Also die kretische Ernährung, da ich auf Kreta lebe, folge ich ihr natürlich, weil ich auch in einem Dorf lebe und ich habe einen Garten, also ich pflanze Gemüse an, ich habe alte Nachbarn, die mir gezeigt haben, welche Wildpflanzen ich sammeln kann. In dem Sinne folge ich dieser Ernährung. Die Verbesserung, die ich dadurch gesehen habe, ist, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Also ich bin nicht krank geworden und ich lebe seit 27 Jahren in Griechenland. Also wird es wohl seinen Beitrag dazu geleistet haben. Η κριτική διατροφή έχει αναδειχθεί βάσει ιατρικών μελετών ως πιο υγιεινή διατροφή της Μεσογείου. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις μεσογειακές χώρες, καθώς το κάθε κράτος, σε κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Άλλωστε είμαστε σε ένα τηγάνι όλοι μαζί και τηγανίζουμε κάτι, ο άλλος την μελιτζάνα, ο άλλος την ντομάτα. Από εκεί και πέρα, εάν χρησιμοποιείς ελαιόλαδο στο τηγάνι, κερδίζεις τα πάντα. Από τα 2.000 φυτά που υπάρχουν στην Κρήτη, η Κρήτη είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη σε άγρια χλωρίδα. Περίπου 95 είναι τα βρόσιμα και ενώ πάρα πολλά από αυτά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όπως και ίσως και στη Μεσόγειο, στην Κρήτη τα χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ γιατί συνδυάζονται πάρα πολύ τα χόρτα με το ελαιόλαδο. Η Κρήτη, όπως ξέρετε, είναι η δεύτερη περιοχή σε όλη την Ελλάδα σε παραγωγή ελαιολάδου. Από αρχαιότητα των χρόνων η Κρήτη ευημέρισε λόγω του εμπορίου, κυρίως του ελαιολάδου, και επομένως για όσους γνωρίζουν και κυρίως οι κριτικοί ξέρουν ότι τα χόρτα και το λάδι πάνε μαζί. Για να νοστιμήσουν τα χόρτα θέλουν πολύ λάδι, έξτρα παρθένο, θέλουν λεμόνι που υπάρχει στην Κρήτη και βέβαια ένα σωστό μαγείρεμα. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι που στην Κρήτη χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ τα άγρια χόρτα και σήμερα πολλά από αυτά έχουν γίνει και γκουρμέ. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ξενόγλωση ορολογία, αλλά δυστυχώς πολλά πράγματα τέτοια έχουν επικρατήσει στην γλώσσα μας. Τα άγρια χόρτα ήταν από αρχαιότητα των χρόνων ένα τμήμα της κριτικής αλλά και της γενικά μεσογειακής διατροφής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν ξανάρθει στο προσκήνιο μετά από πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι τα άγρια χόρτα, τα βρόσιμα άγρια χόρτα έχουν πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό τόσο για την υγιεινή του διατροφή όσο και για την υγεία του. Στην Κρήτη περίπου έχουμε 95 περίπου βρόσιμα χόρτα. Τα κυριότερα βέβαια που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι καμιά 30 με 40
και μαγειρεύονται με πάρα πολλούς τρόπους, είτε αυτά βραστά, είτε σε σαλάτες νοπά, είτε τσιγαριαστά, με ντομάτα, είτε σε διάφορες πίτες και καλτσούνια, που είναι τα χαρακτηριστικά, ειδικά τα καλτσούνια, τα χορτοκαλίτσια, τα χαρακτηριστικά της Κρήτης. Wir alle kennen die besondere und reiche Benutzung des Olivenöls in der kretischen Ernährung. Das Olivenöl hat wohltuende Eigenschaften und gibt dem Essen einen einzigartigen Geschmack. Dies macht den Kern der kretischen Küche aus. Der Olivenbaum ist ein Baum, der traditionell auf treppenartigen Steinwänden an Bergabhängen angebaut wird. Die Olive wird im November und Dezember geerntet und bietet uns einen bitteren, pikanten und fruchtigen Geschmack. Ένας ντόπιος, λογικά, θα σηκωθεί το πρωί και θα φάει μια ντομάτα το καλοκαίρι και λίγες και δύο ελιές. Το χειμώνα ίσως φάει λίγο μέλι, με μερικές ελιές πάλι. Θυμάμαι παλιότερα που το πρωινό πριν πάμε σχολείο, γιατί τότε δεν είχαμε κόρνφλεξ ή οτιδήποτε άλλο, μας είχε η μάνα μου τσάι, μαλωτήρα και πράσινες ελιές τακιστές. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα προσωπικά εγώ δεν τρώγω πρωινό. Απλώς συνηθίζω να τρώγω μια κουταλιά μέλι, θυμαρίσιο. Και από εκεί και πέρα μετά η διατροφή μου εξελίσσεται με πολύ σαλάτι το μεσημέρι και το βράδυ κανονικό φαγητό, με ιδιαίτερη έμφαση στα λαχανικά και στο ψάρι. Η κριτική διατροφή μπορεί να γίνει ελκυστική καταρχήν εάν οι νέοι ακολουθήσουν τους γονείς τους ή τον παππού ή τη γιαγιά και σταδιακά να την εντάξουν την κριτική διατροφή, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να μάθουν πότε παράγεται η ντομάτα, ποια εποχή υπάρχει και ποια εποχή υπάρχουν οι μπάμιες και ποιες εποχές υπάρχουν τα διάφορα προϊόντα, ώστε βάσει αυτών των προϊόντων να στήσει τη διατροφή του. Διότι είναι πολύ σημαντικό, το κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, αν προσέξετε, καταναλώνει, έχει περίπου 20 συνταγές, 15-20 συνταγές, τις οποίες επαναλαμβάνει. Αυτές τις συνταγές, αν τις μεταφέρει και τις κάνει εποχικές, σταδιακά μπαίνει μια καινούργια συνταγή εποχική στο τραπέζι απάνω. Von dem vorangegangenen erfahren wir, dass die kretische Ernährung alle wichtigen Nährstoffe sowohl für die durchschnittlichen Menschen als auch für Sportler bietet. Unglücklicherweise folgen die jungen Menschen heutzutage nicht mehr der kretischen Ernährung, aber wir hoffen, dass die neuesten TikTok-Rezepte von Kreta kommen werden.